Οι ληστές όμως χτύπησαν και εκτός κέντρου σήμερα. Στα Χανιά, ένοπλοι επιτέθηκαν σε χρηματοποστολή των ΕΛΤΑ και στο Ρέθυμνο σε χρηματοποστολή της Αγροτικής Τράπεζας. Έγινε ανταλλαγή πυρών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας θύμιζε η ληστεία που έγινε το πρωί στα Χανιά. Άγνωστος επιτέθηκε εναντίον χρηματοποστολής στον ΕΛΤΑ λίγο πριν φτάσει στον προορισμό της. Βλέπω ένα αυτοκίνητο και τρέχει από εδώ πέρα. Πρέπει να ήταν ένα κίτρινο τον ΕΛΤΑ. Το αυτοκίνητο και έμπαινε μέσα τρέχοντας. Από πίσω ακολουθούσε ένα μαύρο, μάλλον ήταν αυτοκίνητο και φωνάζανε δύο μέσα ληστεία, ληστεία. Η ώρα ήταν 7:20 το πρωί όταν εδώ στην περιοχή του Κλαδισσού ο ληστής που επέβαινε σε κλεμμένο αυτοκίνητο έκλεισε το δρόμο στη χρηματαποστολή. Αμέσως πετάχτηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί. Φορούσε κουκούλα και γάντια και με προτεταμένο το πιστόλι του ξανάγκασε τον οδηγό να κατέβει κάτω ενώ ο συνοδηγός είχε κατέβει ήδη. Εκεί βρήκε την ευκαιρία, μπήκε στο αυτοκίνητο μέσα του ΕΛΤΑ και οδηγώντας αυτό απομακρύνθηκε. Οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του ληστή και επιχείρησαν να τον κυνηγήσουν. Σε κάποιο σημείο όμως της διαδρομής ο ληστής κατάφερε να ξεφύγει. Το αυτοκίνητο των ΕΛΤΑ βρέθηκε σε αγροτική περιοχή στα Κατσιφαριανά και μέσα σε αυτό υπήρχαν τα 5,5 εκατομμύρια δραχμές. Μια δεύτερη ληστεία έγινε στις 9 το πρωί στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος στο πέραμα Μελοποτάμου Ρεθύμνης. Δύο άτομα, 9 παρτέτατο, με στρατιωτικά ρούχα και κουκούλες και τα όπλα στο χέρι, μπήκα μέσα. Το ένα σταμάτησε στο διευθυντή, ο άλλος ήρθε σε μένα, μου πρότεινε το όπλο και μου είπε να του δώσω τα χρήματα που είχαμε στο ταμείο. Του έδωσα αυτά που ήταν στην κίνηση, ήταν γύρω στα 2-300 και μετά φύγανε. Τρέξαμε οι δύο οι τραυματισμένες πρώτα με τα όπλα. Οι ληστές πυροβόλησαν τους αστυνομικούς Κωνσταντίνο Δαμβακεράκη 30 ετών και Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη 26 ετών που πήγαιναν στην τράπεζα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί. Οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που τους περίμενε έξω από την τράπεζα και εξαφανίστηκαν. Άνοιξαν και πάλι οι καταράκτες του Ουρανού με όλα τα επακόλουθα. Το κέντρο της Αθήνας έκλεισε, το εννοούμε, έκλεισε. Τεράστιο μποτιλιάρισμα στις μεγάλες λεωφόρους, χαλασμένα φανάρια και η διαδρομή Ομόνια Κηφισιά πόσο είναι, 15 χιλιόμετρα. Πραγματικό ταξίδι. Στα νότια προάστια οι κάτοικοι ανησυχούν, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα αρκετά, χιόνια, αρκετά χωριά είναι αποκλεισμένα. Πήγαμε να φτιάξεις πόλεμους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται από το πρωί στα νοτιοανατολικά προάστια όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται στην εφαρμογή του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης ξενοκράτησης. Μέχρι στιγμής πάντως τα συνεργεία της νομαρχίας και τα ειδικά οχήματα των ενόπλων δυνάμεων δεν χρειάστηκε να επέμβουν γιατί ούτε στη Γλυφάδα, ούτε στη Βούλα, ούτε στη Βάρη σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες ή καταστροφές. Κάτι πρέπει να κάνουν τέλος πάντων αυτοί οι κυβερνώντες. Αυτό το πάλι είναι απαράδεκτο. Από τη συνεχή βροχή πάντως η παραλιακή λεωφόρος και η λεωφόρος Βουλιαγμένης σε πολλά σημεία θύμιζαν Βενετία και αρκετά από τα διερχόμενα αυτοκίνητα κόλλησαν στα νερά και τη λάσπη. Ελέγχεται η κατάσταση παντού και είμαστε έτοιμοι και σε επιφυλακή για οτιδήποτε συμβεί. Από το μεσημέρι συνεργεία των Δήμων προσπαθούν να καθαρίσουν τα φρεάτια της ΕΙΔΑΠ για να φτάσουν στη θάλασσα τα νερά της βροχής και να αποφευθούν οι πλημμύρες. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας προκάλεσε η σημερινή βροχή. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλής Σοφίας, η Κηφισίας και οι άλλες κεντρικές αρτηρίες είναι κυριολεκτικά απροσπέλαστες. Ταυτοχρόνως με την έναρξη της βροχής άρχισε και η ταλαιπωρία των Αθηναίων. Μεγάλες λεωφόροι μετατράπηκαν σε ποτάμια, οι φωτεινοί σηματοδότες απορριθμίστηκαν και η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται με βήμα σημειωτών. Οι δυνάμεις της τροχείας που έχουν δικτυωθεί σε κομβικά σημεία της πόλης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποσυμφορήσουν την κυκλοφορία. Αυτό όμως δεν αναμένεται να καταστεί δυνατό μέχρι αργά το βράδυ. Κυκλοφοριακό χάος και στα βόρεια προάστια. Χαλασμένα φανάρια και ατέλειωτα μποτιλιαρίσματα. Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν έπεσε το σκοτάδι. Η λεωφόρος Κατεχάκη και η Σπύρου Λούις στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν απροσπέλαστες για τα αυτοκίνητα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η κακοκαιρία έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Αποκλεισμένα παραμένουν 19 χωριά στον νομό Τρικάλων, 2 στον νομό Ιωαννίνων, 6 στον νομό Κοζάνης και 10 στον νομό Γρεβενών. Κλειστές παραμένουν οι προθυμιακές γραμμές Ρίου Αντιρίου και Πρέβεζας Ακτίου. Αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται τα αυτοκίνητα που κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του νομού Κοζάνης και στις εθνικές οδούς Φλόρινας Καστοριάς, Ιωαννίνων Τρικάλων, Δράμας Κάτων Ευρωκοπίου, Καρπενησίου Λαμίας, στις Ράχες την Χριστού και στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο του νομού Ιωαννίνων. Την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία έγινε απόψε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό την προεδρία του κ. Τσοχατζόπουλου. Στη σύσκεψη μετήχαν οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Γεωργίας. Από το πρωί, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και μάλιστα από το πρωί βρισκόμαστε σε απευθεία σύνδεση με την ευαίσθητη περιοχή
των νοτίων προαστίων της Αθήνας, εκεί όπου βρίσκεται τώρα με την πρώτη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων ο Δημήτρης Σταυρόπουλος. Δημήτρη, ακούσαμε το ρεπορτάζ σου προηγουμένως. Υπάρχει κάτι το οποίο το ανατρέπει μέχρι στιγμής? Όχι, δεν το ανατρέπει. Να πούμε ότι η κατάσταση χειροτερεύει, γιατί η βροχή πέφτει ασταμάτητα σε όλη την Αθήνα. Όλα έχουν γίνει μουσκεμα και εμείς έχουμε γίνει μουσκεμα. Και ενώ εσείς βλέπετε αυτή την ώρα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στη Λεωφόρο Βούλιαγμένης, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων δεν είναι μεγάλη, ο κόσμος κάθει σε σπίτι του, να σας πούμε μερικές πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους κατοίκους των νοτιοανατολικών προαστίων αφενός, αλλά και εκείνους που θα κινηθούν προς τα δω. Στη Γλυφάδα, στην παραλιακή Λεωφόρο, μπροστά στα Στέρια, υπάρχει μεγάλη πλημμύρα και το ένα ρεύμα κυκλοφορίας έχει διακοπεί, το ρεύμα από την Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, ενώ στη Βάρη παρατηρείται διακοπή μερική προς το παρόν, τόσο στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και στις τηλεπικοινωνίες. Φταίει η βροχή. Μια βροχή που δεν λέει να σταματήσει. Όμως παρόλα αυτά, το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης ξενοκράτης δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε πλημμύρες ή καταστροφές. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, κύριος Βασίλης Καρλάτος. Με δύο λόγια, κύριε Καρλάτο, στη Γλυφάδα, σε έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους, τι προβλήματα έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή? Αυτή την ώρα τα προβλήματα είναι ότι από την ένταση της βροχής αρχίζουν και δημιουργούνται τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Και εφόσον η ένταση της βροχής δεν θα γίνει τόσο δυνατή ώστε να θέσει κίνδυνο τη ζωή και τις περιουσίες των ατόμων, είμαστε καλά. Αλλά αυτή την ώρα η βροχή όμως είναι αρκετή και συνεχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν υπάρχουν εκκλήσεις για βοήθεια, αλλά η βροχή δυναμώνει και το κρύο είναι ακόμα πιο δυνατό. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Καρλάτο? Ναι, ότι στο Δήμο λειτουργεί σε 24-ωρη βάρδια συντονιστικό και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, οι κάτοικοι μπορούν να αποτανθούν στο Δήμο. Λειτουργούμε όλη τη νύχτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος της Βούλας κάνει πάντοτε την απεργία πείνας, περιμένοντας να πάρει την άδεια ή να του φτιάξουν αγωγό για ουρέδατα. Ο Δήμαρχος Βούλας εξακολουθεί την απεργία πείνας επειδή το κράτος, ο όρος που έθεσε, δεν έχει βάλει ακόμα το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αρχίσει τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, όπως ζητάει ο Δήμαρχος. Όμως, κυρίες και κύριοι, η βροχή, η ολισθητρότητα του δρόμου δημιούργησε μια τραγωδία το πρωί στο δρόμο Ιταίας Ναυπάκτου. Ένα 4χρονο κοριτσάκι αγνοείται από τις 2 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθητρότητας του δρόμου και έπεσε στη θάλασσα από γκρεμό ύψους 50 μέτρων. Ακόμα ένα άτομο χάσει τη ζωή του και άλλα 2 τραυματίστηκαν σοβαρά. 2 τα ξημερώματα στο 32ο χιλιόμετρο της οδού Ιταίας Ναυπάκτου. Η Mercedes 27χρονου Ευάγγελου Κουτσογεωργάκη με τους 4 επιβάτες βγαίνει με ηλικιώδη ταχύτητα από τον δρόμο. Ο 33χρονος Γιώργος Μαμάης που πηγαίνει στο όχημα βρίσκει ακαρίαιο θάνατο. Το αυτοκίνητο κατρακυλά προς την θάλασσα και ο οδηγός μαζί με την συνεπιβάτηδα Σόνια Καταρζίδου 35 χρονών πετάγονται από το όχημα και τραυματίζονται. Η 4χρονη κόρη της Καταρζίδου εγκλωβίζεται στο αυτοκίνητο και χάνεται στα νερά. Από τα ξημερώματα έλασε τέχνες ψαράδες προσπαθούν να βρουν τη μικρή. Ό,τι βλέπετε είναι ιδιώτες, μα να το κάτω σε ό,τι το λιμενικό ήρθε δεν τίποτα εδώ. Να ήρθε με τα μάξι, ήταν λιμενικό ή όχι. Πέρασε τέχνες βατραχάνθρωποι βούτυξαν στα παγωμένα νερά. Η 4χρονη Μαρία δεν ήταν στο αυτοκίνητο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της Μαρίας συνεχίζονται. Οι ελπίδες όμως να βρεθεί ζωντανή είναι μηδαμινές. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Καιρικές συνθήκες μαζί με το νέο άλμα του δολαρίου επηρεάζουν άμεσα τον τιμάριθμο. Η πρώτη έφοδος του χιονιά προκάλεσε άνοδο στις τιμές των λαχανικών έως 20%, ενώ οι έμποροι της κεντρικής αγοράς προβλέπουν νέες αυξήσεις σε κρέας και τυριά εν ώψη των εορτών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Αυτιά. Είναι παραγωγή μας, παιδιά, όλα! Το νέο άλμα του δολαρίου στις 250,9 δραχμές προκαλεί νέες πιέσεις στο δημάριθμο, ενώ η κακοκαιρία που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσε αύξηση τιμών σε φρούτα και λαχανικά έως 20%. Αν κάνει παγετό, οπωσδήποτε θα έχουμε αύξηση, μπορεί και 100%. Η κίνηση είναι δραματική. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μία στο παντελόνι του ανθρώπου. Οι απόψεις όπως πάντα των καταναλωτών διεστάμενες. Και αγρίβεια, τι να κάνουμε. Δεν είναι και τόσο ακριβά. Χάλια. Ακρίβεια μεγάλη. Αλλά ακρίβεια, φορολογία και το ένα και το άλλο είναι αφάνταχτη. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται άμεσα για την συγκράτηση των τιμών στην αγορά προκειμένου να συγκρατήσει και τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο οι έμποροι στην αγορά βλέπουν και νέες αυξήσεις στο κρέας. Τώρα τα Χριστούγεννα περιμένουμε κάποια αύξηση. Οπωσδήποτε. Πόσο περίπου? Κάνα 50 το κιλό. Αφού ανεβαίνουν όλα και τα κρέατα, πάει εκεί η κατάσταση. Η ίδια εικόνα και στα τυριά. Μέχρι το Δεκέμβρη πιστεύω θα υπάρξει και άλλη αύξηση. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει κάποια σταθερότητα.
Καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου έχουμε σταθερές τιμές σε ξηρούς καρπούς αλλαντικά και αναψυκτικά. Ωστόσο, σε είδη πρώτης ανάγκης έχουμε αυξήσεις. Η φέτα από 1320 ανέβηκε στις 1360. Το λάδι από 831 σε 874. Το κρασί από 590 σε 647. Και το αλεύρι από 199 σε 221 δραχμές. Πάντως, όσο πλησιάζουν οι γιορτές, συνεργεία του Υπουργείου Εμπορίου ελέγχουν την αγορά για κερδοσκοπία και νοθεία. Άλλοι κερδίζουν και άλλοι χάνουν με τις νέες ρυθμίσεις για το χρόνο της στρατιωτικής θητείας που αποκάλυψε στον Αντένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αρσένης. Τέλος, το τριζωνικό σύστημα βάζει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Σήμερα, στο στρατό σειράς, οι στρατιώτες υπηρετούν από 15 έως 19 μήνες, στην αεροπορία από 17 έως 21 και στο ναυτικό από 19 έως 23, ανάλογα με το που βρίσκεται η μονάδα τους. Με την κατάργηση αυτού του συστήματος, στο στρατό σειράς η θητεία θα γίνει για όλους 17 μήνες, στην αεροπορία 19 και στο ναυτικό 21. Αυτό σημαίνει ότι οι ακρίτες στρατιώτες θα υπηρετήσουν μετά από την κατάργηση του τριζωνικού συστήματος 2 μήνες περισσότερο, ενώ όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Αθήνα θα πάρουν το πολιτήριό τους 2 μήνες νωρίτερα. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης απέκτησε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο για περαιτέρω μείωση της στρατιωτικής θητείας. Νομίζω ότι κατά μέσο όρο η θητεία θα παραμείνει. Χρειάζονται οι στρατιώτες τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να αλλάξουμε το περιεχόμενο της θητείας. Ο κύριος Αρσένης σκοπεύει να προχωρήσει και σε άλλα μέτρα που έχουν σχέση με τη στρατιωτική θητεία, όπως για παράδειγμα η κατάρρευση των πειθαρχείων. Η πειθαρχία δεν ταυτίζεται με τα πειθαρχία. Όσον αφορά τις κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, θα γίνουν αμέσως μετά από τη Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 8 και 9 Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, στο πολεμικό ναυτικό, οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί επιδεικνύουν, σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλό αίσθημα ευθύνης μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι, κανείς, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν προτίθεται να παραιτηθεί πέραν του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάβαρχου κ. Ηρακλή Ντρίκου. Κόσμος πάει και έρχεται στο δημόσιο. Ο κ. Πεπονής επιβεβαίωσε σήμερα τις πληροφορίες που έδωσε ο Αντένα το Σάββατο για το πώς θα επιστρέψουν στο δημόσιο κατά ομάδες οι απολυθέντες από το 1990 έως το 1993. Την ίδια ώρα όμως απολύονται άλλοι 22.000, η πρόσληψη των οποίων χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως προεκλογικά ρουσφέτια. Σταδιακά και αναεξάμεινο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 1996 επαναπροσλαμβάνονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα όσοι απολύθηκαν την περίοδο 90-93 χωρίς όμως να τους καταβληθούν αποζημιώσεις με εξαίρεση τον χρόνο εκτός υπηρεσίας, ο οποίος θα προσμετράται στην προϋπηρεσία τους και στην ασφαλιστική τους κάλυψη. Σε πρώτη φάση επαναπροσλαμβάνονται χωρίς διαδικασίες όσοι απολυθέντες δικαιώθηκαν στα δικαστήρια σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό. Οι δικαιωθέντες από τα δικαστήρια υπολογίζονται σε 4.000 και θα επαναπροσληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1994. Όλοι οι άλλοι απολυθέντες της περίοδου 93 που υπολογίζονται σε 22.000, δηλαδή συμβασιούχοι, επιέργο και άλλες κατηγορίες που απερίφθησαν οι αγωγές τους, θα υποβάλουν αιτήσεις που θα κριθούν από τριμελείς επιτροπές και θα καταρτιστεί πίνακας με βάση την αρχαιότητα στην υπηρεσία, από όπου θα αντλείται ορισμένος αριθμός για να καλύψουν τις κενές θέσεις του δημοσίου. Η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει την κυβέρνηση ότι μεθοδεύει την απομάκρυνση από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσων νομίμως εργάζονται και επιχειρείται η επάνωδος, όσων νομίμως επίσης έχουν απομακρυνθεί. Και τονίζει ότι θα είναι αμήλικτη και ανυποχώρητη σε θέματα απολύσεων και κάθε μορφής διώξεως εις βάρος εργαζομένων. Ο κύριος Σαμαράς σε δήλωσή του αναφέρει ότι στο θέμα των διώξεων προειδοποιήσαμε αυστηρά ότι πρέπει να κλείσει οριστικά το χθες των δύο κομματικών Ελλάδων και ότι πρέπει να ανοίξει το αύριο της αξιοκρατίας με κοινωνικά κριτήρια. Η Νέα Δημοκρατία σκληραίνει την αντιπολιτευτική της τακτική με αφορμή τα νομοσχέδια των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Προεδρίας. Ο κ. Μιχτιάδης Εύερτ επισκέφθηκε το πρωί τις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να ενημερωθεί για το σοφρονιστικό σύστημα εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή. Παράλληλα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισαν θετικά το ενδεχόμενο επανόδου της Διανά. Εχμές του δόρατος για την αποφασιστική, δυναμική, αντιπολιτευτική τακτική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή αποτελούν τα νομοσχέδια των Υπουργείων Προεδρίας και Δικαιοσύνης, αφού εκτιμά ότι παραβιάζονται θεσμοί αλλά και αρχίζουν διώξεις οπαδών της. Ο Μιλτιάδης Εύερτ το πρωί είπε ότι η περίοδος χάριτος για την κυβέρνηση τελείωσε και πως παρεξηγήθηκαν οι προτάσεις του για συνενετική πολιτική στα κρίσιμα ζητήματα. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία απάντησε με επίθεση αγάπη στο φλερτ του Κωστή Στεφανόπουλου. Ο πρόεδρος του κόμματος όμως δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο. Έχω δουλειά τώρα. Θετικά αντιμετώπισαν το ενδεχόμενο ακόμα και επιστροφής της Διανά, βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Στεφανόπουλος, αλλά και αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τη Διανά, ότι είναι μέλη της οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι τα αδέρφια πρέπει να βρίσκονται. Ποτέ ο Κωστής Στεφανόπουλος δεν απομακρύνθηκε από το φιλελεύθερο χώρο. Όμως το πρόγραμμα του Μιλτιάδη Εύερτ υπήρχε και μια ασυνήθιστη επίσκεψη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Εύερτ επισκέφθηκε το πρωί τις φυλακές Κορυδαλλού για να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί. Ο κύριος Εύερτ χαρακτήρισε απαράδεκτες τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Ένας μεγάλος αριθμός σημαντικός αυτών που βρίσκονται μέσα εκεί είναι απόρρια της κοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει. Και μήπως η κοινωνία, η σαθρή την οποία έχουμε σήμερα, θα έπρεπε αυτή να ήταν κατηγορούμενη.
Ο κύριος Εβερτ περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους των φυλακών και συνομίλησε με τους κρατουμένους. Βρήκε κάποιους κρατουμένους να τρώνε και έκατσε μαζί τους και έφαγε για να δει και πώς είναι το φαγητό. Όχι, δεν είχε μακαρονάδα, παιδιά. Είχε φακές. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κύριος Εβερτ θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για το σωφρονιστικό σύστημα. Αγκάθιστης σχέσης της Ελλάδας με την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το θέμα των Σκοπίων και της μη αναγνώρισής τους. Ο Χρήστος Ράπτης μεταδίδει από το Παρίσι. Αρνητικό ήταν για μια ακόμη φορά το κλίμα εναντίον της Ελλάδος στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολιτική Επιτροπή με έκθεσή της ζητά από το Συμβούλιο Υπουργών να μην επικυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης της χώρας μας όσο η Ελλάδα δεν λύνει με τρόπο ικανοποιητικό τη διαφορά της με τα Σκόπια. Παράλληλα, η Πολιτική Επιτροπή με έκθεσή της επιτίθεται εναντίον του Εθνικιστικού Πασόκ, όπως αποκαλεί το κυβερνών κόμμα, χαρακτηρίζοντας ως ανησυχητικό το αμυντικό δόγμα του ελληνισμού, όπως το διατύπωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και το οποίο περιλαμβάνει την Κύπρο, την Ελληνική Μακεδονία, το Αιγαίο και την Ήπειρο. Το κλίμα αυτό είναι πολύ πιο δυσάρεστο, πολύ πιο εχθρικό από ό,τι περιμέναμε. Στην ίδια έκθεση εκφράζεται η ανησυχία ότι η επιστροφή του κ. Παπανδρέου στην εξουσία θα έχει γενικότερες συνέπειες στα Βαλκάνια. Η ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλή. Δεν ξέρω πώς θα βγει στο τέλος. Τα επιχείρηματά μας είναι σοβαρά. Τα γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες, αλλά τυχώς δεν τα γνωρίζουν οι ξένοι. Οι δύο εκθέσεις ειδικά έχουν ορισμένες παρατηρήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με την Ελλάδα πάρα πολύ αρνητικές και προσπαθήσαμε να δώσουμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Μολονότι η Κοινοβουλευτική Σύνοδος έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει τον Συμβούλιο Υπουργών, μεταφράζει ωστόσο με ακρίβεια ένα κλίμα δυσπιστίας που κυριαρχεί σε ορισμένους κύκλους. Παρίσι για τον Οντένα, Χρήστος Ράπτης. Το άλλο πρόβλημα των Βαλκανίων είναι το βοσνιακό. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται βεβαίως στη Γενέβη, όπου καταβάλλεται αγωνιώδης προσπάθεια να γευρεθεί το χάσμα μεταξύ των εμπολέμων. Την ίδια ώρα στη Βοσνία, όταν δεν έχουν το λόγο τα όπλα, άμαχοι και ένοπλοι συνοδεύουν τους νεκρούς τους στην τελευταία κατοικία τους. Άλλοι, περιμένοντας να χύσουν οι καμπάνες της ειρήνης, προσπαθούν να συγκεντρώσουν εφόδια για να αντιμετωπίσουν τον σκληρό χειμώνα και κάποιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφαλέστερο καταφύγιο για τα παιδιά τους. Η μεταφορά αμάχων μακριά από τις φλεγόμενες ζώνες γίνεται με την εποπτεία των κενοκρένων, οι οποίοι φρόντισαν και για την μεταφορά τραυματιών που έχουν ανάγκη ειδικής περίθαλψης. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν μέσω Γερμανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στη Γενέβη, οι αντιμαχόμενοι δέχονται ισχυρές πιέσεις για να επιδείξουν ευελιξία, ώστε επιτέλους να επιτευχθεί κάποια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην βάση των αμοιβαίων υποχωρήσεων. Ούτε ναυάγιο ούτε θρίαμβος εδώ στη Γενέβη. Στην επίσημη πρόεδρο του C12 δεν κατάφεραν και πολλά πράγματα. Μιλόσεβιτς, Τούτμανις, Ετβέτκοβιτς για διαφορετικούς λόγους του καθένας στάθηκαν πολύ προσεκτικοί απέναντι στις προσφορές και τους φόρους των Ευρωπαίων. Οι δυσκολίες περιέγραψε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, είναι ο Ανδρεάτα. Ποιος δεν θέλει την ειρήνη, ρωτήθηκε και απάντησε. Όλοι και κανένας. Για να προσθέσει μετά, απαντώντας σε ερωτήσεις του Αντένα, ότι κάθε μέρα που περνάει κάνει όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι Αμερικανοί παρακολούθησαν αμέτωχοι τις συζητήσεις, ενώ η ελληνική συμμετοχή υπήρξε περιορισμένη. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει τα χαρτιά της να τα παίξει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, ελπίζοντας και στη συμπαράσταση των ΗΠΑ. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες έκανε σαφές ο κ. Παπούλιας στη δίωρη και πλέον συνάντηση, εγκάρια συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των 12 ξεκίνησε στις 11 το πρωί στον ΟΗΕ με την εισήγηση του Βέλγου Προεδρεύοντος Βίλι Κλάες, ο οποίος απευθυνόμενος στις τρεις εμπόλεμες πλευρές έθεσε τους όρους του ευρωπαϊκού σχεδίου. Στους Σέρβους πρότεινε την σταδιακή άρση του εμπάργου, στους Μουσουλμάνους περισσότερα εδάφη και ανθρωπιστική βοήθεια και στους Κροάτες γενναία οικονομική ενίσχυση. Οι Ινδοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε θέσεις μουσουλμάνων αυτονομιστών στο Κασμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άτομα, αν και οι μουσουλμάνοι θεωρούν τον αριθμό των νεκρών πολύ μεγαλύτερο. Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν στους δρόμους της πόλης Σοπόρε είναι συγκλονιστικές. Μια ολόκληρη πόλη 100.000 κατοίκων, το Σοπόρε, σε μια αμφισβητούμενη περιοχή στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ισοπεδώθηκε όταν χιλιάδες μέλη Ινδικών παραστρατιωτικών δυνάμεων εξαπέλυσαν δρυμύτατη επίθεση, πυρπολώντας κτίρια και πραγματοποιώντας έρευνες από σπίτι σε σπίτι. Συνάντησαν τη στεναρή αντίσταση ενόπλων μουσουλμάνων με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σφοδρές μάχες με πυρά. 200 σπίτια και καταστήματα ισοπεδώθηκαν και δύο ώρες αργότερα η πόλη έμοιαζε κατεστραμμένη. Ανάλογες συγκρούσεις στο Κασμίρ που αγωνίζεται κατά της Ινδικής κυριαρχίας τα τελευταία 4 χρόνια έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 13.000 ανθρώπων. Ήταν η καλύτερη από τις τρεις εκλήψεις που φέτος έγιναν ορατές στο δυτικό ημισφαίριο. Έτσι τουλάχιστον την περιέγραψαν όσοι μπόρεσαν να τη δουν στις νότιες, νοτιοδυτικές και κεντροδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Και ξαφνικά η σκιά της γης έκρυψε το φεγγάρι.
Ξημερώματα Δευτέρας και χιλιάδες ρομαντικοί που τις νύχτες κοιτούν τα αστέρια και όχι μόνο, απείλευσαν ένα μοναδικό θέαμα. Ήταν η πλέον ευδιάκριτη έκλειψη των τελευταίων 11 χρόνων. Το φεγγάρι κρύφτηκε πίσω από τους ουρανοξύστες και χάθηκε για 50 λεπτά μέσα σε ένα κοκκινόχρωμο σύννεφο για τους τυχερούς κατοίκους της Νέας Υόρκης που περίμεναν να δουν το φυσικό αυτό φαινόμενο. Όσοι την έχασαν, θα πρέπει να περιμένουν το Σεπτέμβριο του 1996. Σε τουριστική ατραξιόν μετατράπηκε η διάσημη γέφυρα του ποταμού Κβάι στην Ταϊλάνδη με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ανέγερσή της. Με πυροτεχνήματα γιορτάστηκε η συμπλήρωση 50 χρόνων από την ανέγερση της γέφυρας του ποταμού Κβάι, που σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πόλους έλξης τουριστών στην Ταϊλάνδη. Πριν από 50 χρόνια όμως, εκεί που σήμερα συγκεντρώνονται ανέμελοι τουρίστες, εργάζονταν χιλιάδες εχμάλωτοι πολέμου για την ανέγερση της γέφυρας. Ο Ντέιβιτ Λιν περιέγραψε στην ομώνυμη ταινία του τα όσα υπέστησαν οι χιλιάδες σύμμαχοι που είχαν εχμαλωτιστεί από τους Ιαπωνέζους και υποχρεώθηκαν υπό απάνθρωπες συνθήκες να εργαστούν στη γέφυρα. Περισσότεροι από 60.000 εχμάλωτοι που άφησαν την τελευταία πνοή τους στις όχθες του ποταμού Κβάι αναπαύονται στο γειτονικό κημητήριο Καντσαναμπούρι. Κρέτα, καλησπέρα. Η σειρά σου τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχάριστα είναι τα νέα για την ελληνική διαιτησία. Ο Βασίλης Νικάκης από το Αγρίνιο προεπιλέγει στους 30 καλύτερους διαιτητές του κόσμου. Από αυτούς το Μάρτιο, στον Ντάλλας, θα επιλεγούν 22 για να διαιτητεύσουν στο Μουντιάλ της Αμερικής. Στον μπάσκετ τώρα, όπου μετά από 11 χρόνια ο Κώστας Πολίτης επέστρεψε στην Παναθηναϊκή οικογένεια, η οποία και τον ανέθρεψε. Είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Τριφυλιού και αντικαθιστά τον Τζέλικο Παυλίσεβιτς. Ο Αντένα ήταν παρόν στο πρώτο του ραντεβού με τους παίκτες. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Κώστας Πολίτης, αναγνωρίζει τις δυσκολίες που τον περιμένουν, δηλώνει όμως αισιόδοξος και έτοιμος να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε καλύτερες ημέρες. Οι φιλοδοξίες όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό δεν είναι άλλο από τίτλους. Δεν πάει να χτίσεις. Το χτίσιμο νομίζω ότι δεν θέκει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Την περίοδο 1980-82 ο Έλληνας τεχνικός οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων και ενός κυπέλου. Ενώ επί των ημερών του ο κυπελούχος Ελλάδος έφτασε και ως έξι του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Είναι μια δύσκολη εποχή για κάποιον προπονητή οπωσδήποτε που μπαίνει στη μέση περίοδου. Τα περιθώρια, τα τεχνικά είναι πολύ στενά. Η ομάδα βρίσκεται σε έναν δρόμο τώρα που αγωνιστικό παίζει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε σημαντικές αλλαγές. Πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος του ΤΑΚ Παναθηναϊκού και ο πρώην τεχνικός των Πρασίνων, Τζέλικο Παυλίσεβιτς, μίλησαν αποκλειστικά στον Νίκο Γέμελο. Life is life. I think I do the best for this team. Πιστεύω ότι η καλύτερα δυνατή λύση αυτή τη στιγμή ήταν ο κύριος Πολίτης, ο οποίος είναι ένας μεγάλος Παναθηναϊκός, ένας καταξιωμένος προπονητής και θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Πολίτης θα επιτύχει. I want to say I want good luck, a new coach, Mr. Politis. I think in this moment is the best solution for club. Το πιο ενδιαφέρον, παραδοσιακό και δυναμικό πρωτάθλημα στον κόσμο, το αγγλικό, δεν χάνει την ταυτότητά του παρά τη φετινή ξέφρενη πορεία της Manchester United. Ας παρακολουθήσουμε γκολ από τα βρετανικά γήπεδα. Όσο και αν οι 14 βαθμοί είναι πολύ, ειδικά όταν έχεις αντίπαλο την Manchester United, οι Άγγλοι δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Το ίδιο ισχύει για τους παίκτες της Leeds που νίκησε την ουραγό Swindon. Το πρώτο γκολ από τον Brian Dean 9 λεπτά πριν τη λήξη. Ένας 36χρονος Σκοτσέζος, ο Gordon Strachan, επανήλθε μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο και δημιούργησε το δεύτερο γκολ των παγωνιών που σημείωσε ο Rod Wallace. Ενώ το 3-0 πέτυχε ο Gary Spind ένα λεπτό αργότερα. 3 γκολ σε 6 λεπτά για τους γηπεδούχους. Τι ήθελες να πεις για τον Νικάκη, ο εξαγρινίου σκηνοθέτης μας Νταούλης μου έχει πάρει τα αυτιά με τους πανηγυρισμούς του. Ευγενία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται και αύριο η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και χιόνια όχι μόνο στα ορεινά αλλά και στα παιδινά της Βόρειας Ελλάδας. Ωστόσο την Τετάρτη περιμένουμε κάποια ύφεση της κακοκαιρίας, οι βροχές θα περιοριστούν και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Θα είναι όμως προσωρινή γιατί από την Πέμπτη ο καιρός χαλάει και πάλι. Το χαμηλό στην Πελοπόννησο με τα μέτωπα κακοκαιρίας που το συνοδεύουν είναι η αιτία της επιδείνωσης του καιρού. Καθώς όμως κινείται βόρεια-ανατολικά, την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Ιδιαίτερα αύριο σε όλη τη χώρα υπάρχει συννεφιά με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά αλλά και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα είναι νοτιοανατολική ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και στις άλλες περιοχές βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση, μετάση όμως από το βράδυ να εξασθενήσουν στα νότια πελάγη. Όσο για θερμοκρασία δεν αλλάζει, θα φτάσει στα βόρεια στους 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά στους 11 και στην νησιωτική Ελλάδα στους 15 βαθμούς Κελσίου. Βροχή και χιόνια στα γύρω ορεινά θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με μέτριους ανατολικούς ανέμους και θερμοκρασία να μην ανεβαίνει πάνω από τους 6 βαθμούς.
Και στην Αττική προβλέπεται συννεφιά με βροχή και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Το σοκ των πολυσυζητημένων μέτρων έδειξε να ξεπερνά σήμερα η αγορά του χρηματιστηρίου. Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για όλες τις κατηγορίες μετοχών έδωσε όθηση στο γενικό δίκτυο που διαμορφώθηκε στις 862,13 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 2,46%. Από τις 182 μετοχές που διακινήθηκαν, 158 παρουσίασαν κέρδη, 19 δεν άλλαξαν τιμή και 5 έκλεισαν με απώλειες. Οι τιμές πώλησης των κυριωτέρων ξένων χαρτονομισμάτων θα έχουν αύριο ως εξής. Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών 250,92, Γερμανικό Μάρκο 146,30, Λίρα Αγγλίας 371,44, Ελβετικό Φράγκο 167,28, Γαλλικό Φράγκο 42,40, τα 100 γένη Ιαπωνίας 232,42 και η EQ 281,42. Εδώ τελείωσαν τα νέα του Αντένας 8.30. Αμέσως τώρα δείτε τα στραβά και τα ανάποδα. Και στη συνέχεια η εκτέλεση. Οι νυχτερινές μας ειδήσεις θα μεταδοθούν τα μεσάνυχτα με τον Θοδωρή Δρακάκη και την Τζάλα Παυλάκου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και σήμερα επλέξατε. Εντάξει, κύριε Νταούλη. Εντάξει για το Αγρίνιο. Επλέξατε μαζί την ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.